είσαι σπίτι και σκέφτεσαι. Μιας και έχω χρόνο, ας δω κανένα άνιμε να περάσει η ώρα. Θες μάχες, δράση, αλλά και χιούμορ. Και ίσως και λίγο εξυπνάδα. Ποια σειρά να δεις? Κοιτάς τριγύρω, ρωτάς τους φίλους σου. Με Τζότζο, μαλάκα! Και λες, δεν βλέπω Τζότζο, πόσα επεισόδια να είναι. Είναι μόνο 152. Δεν είναι πολλά. Τι! 152! Όχι. Όχι με τίποτα. Δεν βλέπω τόσα πολλά επεισόδια. Είμαι κοινωνικός τύπος εγώ. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Παιδιά! Λοιπόν, όπως έλεγα, θες να δεις Τζότζο, αλλά ο αριθμός των επεισοδίων σε ψιλοτρομάζει. Και όχι, μην σε καθησυχάζει που είναι χωρισμένα σε σεζόν με άλλους πρωταγωνιστές. Κάθε σειρά, μεν λειτουργεί ως μια νέα αρχή, αλλά υπάρχουν στοιχεία στην πλοκή που έχουν ρίζες κυριολεκτικά από το πρώτο επεισόδιο. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει εύκολη λύση και δεν υπάρχουν filler. Πράγμα καλό, γιατί αυτή η σειρά απολαμβάνει το αγαθό ότι όσο προχωράει γίνεται καλύτερη, και όχι μόνο το anime adaptation, αλλά και το ίδιο το manga. Και ο λόγος είναι ότι καθώς η σειρά οριμάζει, έτσι μαζί της οριμάζει και βελτιώνεται και ο μαγκάκα της, ο Hirohiko Araki. Αλλά φυσικά, όπως προανέφερα, επίσης και το στούντιο, το David Productions, που μέχρι και σήμερα συνεχίζει να μεταφέρει το manga του Τζότζο σε animated μορφή. Αλλά τι είναι το Τζότζο, θα ρωτήσετε. Η ιστορία ξεκινάει με τον πρωταγωνιστή μας, τον Jonathan Joestar. Γνωστό και ως... Τζότζο! Ωραίο, Το πιάσατε. Τζο, Jonathan, Joestar, Τζο, Τζότζο. Το πιάσατε. Ας προχωρήσω. Ένα καλό και ευγενικό παιδί από μια πλούσια οικογένεια, ο οποίος έχει την ατυχία να αποκτάει ένα θετό αδερφό, τον Δίο. Επιτέλους μάθατε από πού προέρχεται και αυτό το meme. Και αυτός είναι κυριολεκτικά η προσωποποίηση του αχώνευτου ατόμου. Ο Ντίο, που πριν υιοθετηθεί ζούσε με τον πικρή πατέρα του, γίνεται μέλος μια πλούσιας οικογένειας και σαν να πέσει ο άτομο που είναι, τι πήγε και έκανε? Ανοίχτηκε? Ούτε καν. Πήγε σαν τον κόπανο και αποφάσισε να αποδείξει ότι είναι το αφεντικό στον κακομοίρη τον Τζόναθαν. Και μιλάμε τώρα για πράξεις οι οποίες δείχνουν απόλυτη κακία. Του έκαψε το σκύλο, του φίλησε την κοπέλα του, τον τραμπούκησε και ο κακόμοιρος ο Τζόναθαν, μετά από όλα αυτά, του έριξε μια κεφαλιά και 2-3 γροθιές και ο Ντίο, σαν αλφα αρσενικό, τι πήγε και έκανε? Έβαλε τα κλάματα και ο κακόμοιρος ο Τζόναθαν τιμωρήθηκε. Αν αυτό δεν σας πείθει για το πόσο απολαυστικά μισητός χαρακτήρας είναι ο Ντίο, τότε δεν ξέρω τι μπορεί να σας πείσει. Α, το βρήκα! Θυμάστε τον μικρή πατέρα του? Ο Ντίο τον δηλητηρίασε και τον σκότωσε και κατάστρωσε όλο αυτό το σχέδιο καθαρά για να υιοθετηθεί από μια πλούσια οικογένεια. Τώρα εσείς, σαν νορμάλ άνθρωποι, θα πείτε: ρε Ντέστρο, σταμάτα να σποιλάρεις όλη τη σειρά. Όλα αυτά που είπα, παιδιά, είναι μόλις με το ζόρι στα 2 πρώτα επεισόδια. 2 επεισόδια από τα 152. Α, ναι, και ξέχασα. Έχει και όβας. Εντάξει, ωραία είναι η πλοκή και η αντιζηλία μεταξύ των δύο αδερφών, αλλά εδώ πέρα λέει Σέινεν. Πού είναι αυτά τα στοιχεία? Πού είναι η βία? Ο Ντίο, λοιπόν, μετά το ξύλο που μάζεψε, δεν ήπιε ξύδι για να ηρεμήσει. Αντίθετα, έβαλε στόχο τη ζωή του να πάρει εκδίκηση. Κυριολεκτικά, μετέτρεψε ένα παιδικό καυγαδάκι σε βεντέτα. Και αυτό είναι όλη η σειρά. Το πείσμα ενός ανθρώπου να πάρει εκδίκηση επειδή τη μάζεψε σαν παιδί. Μετά η πλοκή θα παρουσιάσει δυνάμεις, βαμπύρ, εχθρούς με ονόματα από συγκροτήματα και αμέτρητες τοποθεσίες. Από Αγγλία, σε Ινδία, σε Ιαπωνία, Ιταλία και πολλά ακόμα μέρη. Το αγαθό του Τζότζο είναι η αφήγηση. Η ιστορία είναι τεράστια και οι χαρακτήρες περίπλοκοι. Και φυσικά ο Αράκη είναι μοναδικός στην παρουσίαση της δουλειάς του. Κάθε πόζα, κάθε χαρακτήρας, κάθε κορμί, κάθε πολεμική στάση είναι μοναδικά σχεδιασμένα ώστε να εκφράζουν κάθε συνέστημα κάθε χαρακτήρα. Είτε αυτό είναι χαρά, είτε λύπη, είτε μίσος, είτε απλά μπαντασιλίκι. Οι μάχες, αν και αποτελούνται κυρίως από μουσκουλιασμένους τυπάδες που ρίχνουν μπουνιές, δεν περιορίζονται σε αυτό. Είναι δημιουργικές, βασίζονται σε στρατηγική και συνήθως ο νικητής δεν είναι καν ο δυνατότερος, αλλά ο πιο πανούργος ή γενικότερα αυτός που θα καταφέρει να αποκαλύψει ποιο είναι το μυστικό της ικανότητας του αλουνού. Κάθε σεζόν οι δυνάμεις αναβαθμίζονται. Και λόγω ότι η σειρά έχει μικρούς συνδετικούς κρίκους όσο αφορά την πλοκή της, δεν χρειάζεται κάθε σεζόν να εξηγούν ξανά όλες τις δυνάμεις. Ξέρετε ακριβώς τι εννοώ. Όταν, για παράδειγμα, βλέπεις ένα άνιμε με κάρτες και κάθε ξεκίνημα νέα σεζόν οι πρωταγωνιστές εξηγούν πάλι από την αρχή όλους τους κανόνες. Άμα έχω δει 12 σεζόν από το άνιμε σου, πίστεψέ με, στη 13η έχω μάθει όλους τους κανόνες. Για ποιο λόγο τους εξηγείτε πάλι? Αλλά καλό το μάγκα. Τι παίζει όμως με το άνιμε?
Το άνιμε του Τζότζο ακολουθεί την ίδια ανωδική πορεία όπως εξήγησα με το μάγκα. Ξεκινάει σαν μια απλή παραγωγή που χαροπαλεύει να διατηρήσει το σχέδιο κοντά στα μοντέλα των χαρακτήρων, μετατρέπεται σε μια σειρά που αν και έχει όμορφα μοντέλα, έχει ελάχιστη κίνηση και όλη της η παρουσίαση βασίζεται καθαρά στα storyboards και στην έκφραση συναισθημάτων μέσω χρωμάτων, σε μια απίστευτη σειρά όπου η κίνηση, το χρώμα και η παρουσίαση δημιουργούν μια μοναδική μίξη και κάνουν όλη την εμπειρία να δείχνει απίστευτη. Και όλα αυτά με μοναδική σκηνοθεσία και πανέμορφο soundtrack. Πολλές φορές αναφέρω τη λέξη σκηνοθεσία. Σκηνοθεσία δεν είναι μόνο που θα τοποθετήσει την κάμερα ή πώς θα κινείται η κάμερα σε ένα πλάνο, είναι επίσης και πώς θα κάνεις χρήση της μουσικής και γενικότερα του soundtrack μιας σειράς του οποίου έχεις διαθέσιμο μπροστά σου. Και με τη σωστή χρήση του soundtrack μπορείς να κάνεις το κοινό σου να καταλάβει απολύτως τι συναισθήματα θέλεις να εκφράσεις. Και το Τζότζο το κάνει αυτό με μεγάλη επιτυχία. Και αυτό είναι και το Τζότζο, το όραμα ενός ταλαντούχου μαγκάκα που μας δείχνει εκπληκτικούς χαρακτήρες με πολυδιάστατες προσωπικότητες, μια ιστορία με βάθος και πλοκή που συνεχώς γίνεται καλύτερη, μοναδικούς κακούς που αγαπάμε να μισούμε και αγαπητούς πρωταγωνιστές που αγαπάμε να υποστηρίζουμε. Και όλα αυτά σε ένα ωραιότατο πακέτο με ένα στούντιο που αγαπάει το franchise και καταφέρει να μας το δείχνει κάθε εβδομάδα. Δείτε τον Τζότζο και δεν θα χάσετε. Από Μαζίνγκερ Ντέστρο, γεια σας!